Οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή. Τα επεισόδια με τις καταστροφές, τους βανδαλισμούς και τα συνθήματα στο κέντρο της Αθήνας ακολούθησαν καταγγελίες για εμπλοκή αστυνομικών σε απελευθέρωση συλληφθέντων. Είναι η στιγμή που το μπλοκ των αντιεξουσιαστών κινείται κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Οι βόμβες Μολότοφ που εκτοξεύθηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 αστυνομικών. Οι ειδικοί φρουροί καταγγέλουν ότι αστυνομικός που είναι αποσπασμένος στην ασφάλεια του ΣΥΡΙΖΑ εμπόδισε τη σύλληψη διαδηλωτή κατά τα επεισόδια. Είναι λυπηρό κάποιος χρησιμοποιώντας την κομματική και τη συνδικαλιστική του ιδιότητα να έχει αποτέλεσμα να στρέφεται εναντίον συναδέλφων. Παρόν στο επεισόδιο φαίνεται να ήταν και δεύτερο άτομο με πολιτικά, το οποίο είναι πιθανότατα αστυνομικός. Ο αστυνομικός αυτός είναι χρεωμένος όντως στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην ασφάλεια του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι θέμα της ποινικής δικαιοσύνης από την μεριά και βεβαίως είναι και θέμα των πειθαρχικών συμβουλίων να αναζητήσουν ευθύνες για το συγκεκριμένο αξιωματικό. Πρόκειται για ένα ανυπόστατο και χυδαίο ψέμα, συμπληρωματικό της βίας, των προπυλακισμών, των απειλών και της τρομοκρατίας που χρησιμοποιήθηκαν χθες με ιδιαίτερη ζέση εναντίον μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Μία δεύτερη καταγγελία του πρώην Προέδρου της Βουλής προκάλεσε νέα κόντρα. Σύμφωνα με τον Νίκο Βούτσι, άντρας ντυμένος με πολιτικά στον περίβολο της Βουλής φαίνεται να κατήφθινε με ασύρματο τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια. Υπάρχει φωτογραφία. Δυστυχώς ανθρώπου ο οποίος ήταν στον περίβολο της Βουλής, ο οποίος με walkie-talkie είχε κατευθείαν επαφή πιθανότατα και ενδεχόμενα με άτομα τα οποία κάνανε αυτές τις όποιες έκνομες ενέργειες ανάμεσα σε αυτό το μπλοκ. Ο καταβούτσι προβοκάτορας του walkie-talkie είναι αστυνομικός σε υπηρεσία που συντόνιζε τις δυνάμεις. Την ώρα των επεισοδίων στη Βουλή είχαν ανέβει τόνοι. Οι τραμπούκοι δολοφόνοι πήγαν να δολοφονήσουν αστυνομικούς και διέλυσαν και τη συγκέντρωση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προασπίσουμε και τη δημοκρατία και τις περιουσίες των ανθρώπων. Δεν μπορείτε κατά την κοινή δημοκρατική λογική και την κοινοβουλευτική τάξη να συνεχίσετε να είστε σε αυτά τα έδρανα. Όσοι έχουν επιτεθεί δολοφονικά εναντίον αστυνομικών ή εναντίον οποιοδήποτε άλλου, είναι η υποχρέωση της αστυνομίας να τους συλλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι απέρριψε αίτημα για συνάντηση με αντιπροσωπεία του κόμματος ώστε να συζητηθεί η χθεσινή δράση της Ελλάς. Ο υπουργός ζήτησε να συναντηθεί με τον Πάρνο Σκουρλέτη, αλλά ο τελευταίος αρνήθηκε να τον δει μόνος του, απάντησαν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σπασμένα μάρμαρα, συνθήματα παντού και από καΐδια άφησαν πίσω τους περίπου 200 κυκλοφόροι που το βράδυ της Πέμπτης πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από τη βία, την τρομοκρατία αλλά και τη χειραγώγηση της λαϊκής συνείδησης να κάνουμε τους ανθρώπους υποτακτικούς σε αυτή τη βαρβαρότητα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά αγνώστων άσκησε ο εισαγγελέας για την επίθεση με μολότοφ από το ένα μέτρο σε ευθεία βολή κατά αστυνομικού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Σε βάρος των 9 συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη για 3 κακουργήματα και 9 πλημελήματα.